Λοιπόν, καλή χρονιά από την παγωμένη Κοζάνη και όχι λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά από την παγωμάρα που φέρνει το επιδημιολογικό φορτίο. Ξορκίζουμε το κακό. Ευχαριστούμε την Πανδώρα Κοζάνη, τη φιλαρμονική ουσιαστικά του Δήμου που πρανίζει στους δρόμους, πρανίζει για την ΕΕ, για να βάλει αυτή την πινελιά αισιοδοξίας. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Και έτσι θα μας αποχαιρετήσετε, Δέσποινα. Με πρωτοχρονιά της Ακάλαντα, δεν φεύγεις. Δεν φεύγεις, μένεις όχι ακόμα κάρτα. Θα σου δώσω εμεί το σύνθημα, το σινιάλο που λένε. Στο τέλος. Περιμένουμε, περιμένουμε. Περιμένετε, για να περάσουμε στον Κώστα Παπαχιλίτζο και την Χριστίνα Βίδου να μας στείλουν και τις δικές τους ευχές σε αυτή την τελευταία εκπομπή της χρονιάς, της συνδέσης. Χριστίνα. Ένα πολλά σε όλους. Όλοι του χρόνου στο μέτρημα να είμαστε εδώ, να μην λείπει κανείς. Να έχουμε αυτό με τους ανθρώπους μας και να τον περνάμε μαζί τους. Αν κάτι μας έδειξε ότι ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός για να το μοιραζόμαστε, να μοιραζόμαστε την αγάπη. Και κάτι μου παρέλειψα. Άντζελα Ζούρα, Λία Χιστάρα, Κώστας Παπαδόπουλος. Εγώ τη σέβα κόσμο τα παιδιά μου, τα οποία κάθε μέρα είναι εκεί, Κώστας Τάμου. Είναι εκεί έξω, στο κρύο, στη βροχή. Ο Σάκης ο Τσάρας, ο Κώστας Μέρης Καμβάλη. Όλα τα παιδιά μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε. Κώστα. Εγώ να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και ευτυχισμένα να πω σε όλους τους όντως που απορρέπετε τώρα και πριν την Χριστίνα να μεταφραστώ που με ανέχονται κάθε μέρα. Κουράγιο, δύναμη, υπομονή και πίστη σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους, συγγενείς, τους καλούς φίλους, διασωληνωμένους, νοσηλευμένους. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για πολλοί κόσμο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα καταλάβουν αυτήν την αίσθηση κουράγιο, λοιπόν, δύναμη, πίστη. Και εγώ να βάλουμε ένα στόχο, εγώ θα βάλω ένα στόχο. 25 Μαρτίου είναι σε 3 μήνες από τώρα, είναι Παρασκευή. Να κάνουμε όλα τα τρίμερο, να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, να γιορτάσουμε εθνική αιματοπαιδεία όπως μας αξίζει, να περάσουμε ένα ωραίο τρίμερο με να πάμε στα ωραία μέρη που είναι αυτή η χώρα και να δούμε μέχρι τότε αφήσει σχεδόν ολοκληρωτικά όλο αυτό πίσω μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Θα μείνετε και εσείς μαζί μας για να κλείσουμε και να αποχαιρετήσουμε με Κάλαντα. Μια ευχή που λένε, μια κεφαλονίτικη και επτανησιακή ευχή και με ενημέρωσε γι' αυτό πρώτη φορά την άκουσα, η Βάνα Ικεκάτου, που είναι από την Κεφαλονιά. Καλή αποκοπή. Καλή αποκοπή να αφήσουμε πίσω μας τα άσχημα, τον πόνο, την αβεβαιότητα, όλα αυτά που μας πληγώνουν, τους δείκτες της πανδημίας. Και να έχουμε μπροστά μας να μετρηθούμε, να βρεθούμε στο μέτρημα, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, να βρεθούμε ακριβώς στο ίδιο. Και βεβαίως ελευθερία για αγκαλιές. Υγεία, να είμαστε καλά. Και τον επίλογο, όχι με λόγια, αλλά με την Πανδώρα, τη φιλαρμονική της Κοζάνης, Δέσποινα, έτσι να μας αποχαιρετήσεις. Καλή χρονιά σε όλους, να είστε καλά.